Γεια σα, είμαι η Στεφανία. Η Μεγάλη Πέμπτη είναι η τέταρτη μέρα τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη εβδομάδα δηλαδή πριν τη Κυριακή του Πάσχα. Η εβδομάδα αυτή λέγεται και Εβδομάδα των Παθών. Η Μεγάλη Πέμπτη είναι αφιερωμένη στο μυστικό δείπνο του Ιησού Χριστού με του 12 Αποστόλου του, στην προδοσία του Ιούδα και στην αρχή του πάθου του Χριστού. Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε για τα έθιμα τη Μεγάλη Πέμπτη. Υπάρχει μια γνωστή έκφραση που έχει να κάνει με τον Ιούδα και την προδοσία του. Μήπω γνωρίζετε ποια είναι αυτή? Θα σα δείξουμε την απάντηση στο τέλο αυτού του βίντεο. Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, μυστικό δείπνο ονομάστηκε το τελευταίο δείπνο του Χριστού με του μαθητέ του, από το οποίο ξεκίνησε το μυστήριο τη Θεία Ευχαριστία. Πριν το δείπνο, ο Χριστό έπλυνε τα πόδια των μαθητών του όπω κάναν τότε οι δούλοι, θέλοντα να διδάξει με αυτόν τον τρόπο ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ταπεινοί. Μετά το πέρα αυτού, ο Ιησού μετέβησε στο όρο των Ελαιών για προσευχή. Συλλήφθηκε όμω εκεί από του Ρωμαίου, επειδή προδόθηκε από τον Ιούδα, ο οποίο νωρίτερα είχε αποχωρήσει από το δείπνο. Κατά την παράδοση, και επειδή το κόκκινο συμβολίζει το αίμα του Χριστού, την Μεγάλη Πέμπτη βάφουμε με κόκκινα τα πασχαλινά αυγά, ενώ στην επαρχία απλώνουν στα παράθυρα και τα μπαλκόνια ένα κόκκινο πανί. Την ημέρα αυτή φτιάχνουμε επίση πασχαλινά κλουράκια και τσουρέκια. Όμω δεν κάνουμε άλλε δουλειέ στο σπίτι. Στι εκκλησίε, από το βράδυ τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και το πρωί τη Μεγάλη Παρασκευή παραμένουν κυρίω γυναίκε, οι οποίε μυρολογούν το Χριστό. Κατά τη διάρκεια αυτή, προετοιμάζεται επίση ο στολισμό του επιταφείου, που θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Το πασχαλινό τσουρέκι είναι ένα είδο γλυκού ξωμιού με σχήμα στρογγυλό ή πλεξούδα. Πασπαλίζεται συνήθω με φυλά αμυχδάλου και φέρει ένα κόκκινο αυγό. Έχει μια ξεχωριστή γεύση επειδή χρησιμοποιούν σε αυτό μαχλέπι, ένα αρωματικό μπαχαρικό που παράγεται από τον αλεσμένο πυρήνα σπόρων πετροκερασιά. Η γεύση του θυμίζει συνδυασμό πικραμιδάλου και κερασιού. Άλλα συστατικά που μπορούν επίση να χρησιμοποιηθούν είναι η μαστίχα χείου, το κάρδαμο και η βανίλια. Πολλοί νονοί προσφέρουν στα βαφτιστήρια του τσουρέκι ω δώρο για το Πάσχα, σοκολατένια αυγά και τη λαμπάδα τη Ανάσταση. Το βάψιμο των αυγών θέλει γάντια και ποδιά, αλλιώ οι λεκέδε είναι αναπόφευκτοι. Επίση, θέλει προσοχή όταν προσθέτουμε την πολύ ψηλή σκόνη τη βαφή στο νερό, γιατί μεταφέρεται με τον αέρα εύκολα στι γύρω επιφάνειε και επάνω μα. Και τώρα θα σα δείξω την απάντηση του προηγούμενου quiz. Υπάρχει μια γνωστή έκφραση που έχει να κάνει με τον Ιούδα και την προδοσία του. Μήπω γνωρίζετε ποια είναι αυτή. Η φράση είναι το φιλί του Ιούδα προέρχεται από το φιλί που έδωσε ο Ιούδα στον Ιησού ακριβώ πριν από τη σύλληψή του. Λέγεται για κάποιον ο οποίο είναι προδότη ή εξαπατά, χωρί να το παραδέχετε ποτέ, αλλά το αντίθετο μάλιστα. Πώς σα φάνηκε το μάθημα αυτό, Μάθατε τίποτα ενδιαφέρον. Εσεί έχετε παρόμοια έθιμα στη χώρα σα. Αφήστε μα τα σχόλιά σα στο GreekPod101.com και τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Γεια χαρά!